ένα αίτημα του Συλλόγου της Αγίας Τριάδας. Ζητήθηκε η γνώμη του τοπικού συμβουλίου Δαφείων. Γιώργο, τώρα ακούγεις. Λίγο κοντά το μικρόφωνο, Γιώργο. Ναι. Το οποίο ήταν η θέση αρνητική του τοπικού συμβουλίου. Το αίτημα του Συλλόγου αφορά την παραχώρηση ενός δρόμου στην θέση... Χριστός, μήπως. Μια πραγματοποίηση κάποιου εθήμου. Σαν Δήμος, εμείς, και η υπηρεσία εισηγήθηκε όπως ακριβώς ήταν το αίτημα του Συλλόγου. Σαν Δήμος, λοιπόν, εμείς πιστεύω ότι δεν έχουμε θέμα να παραχωρήσουμε τον δρόμο με την προϋπόθεση πια οποιαδήποτε εκδήλωση πραγματοποιηθεί εκεί και απαιτείται ειδική άδεια είτε από αστυνομία, είτε από κτηνιατρική, από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία να το αναλάβει επευθύνητο ο Σύλλογος της Αγίας Τριάδας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε. Ναι, βασικά, αν καταλαβαίνω καλά, η αίτηση που έχει κάνει το Σωματείο είναι για την πραγματοποίηση καλλιστείων αλόγων. Πολιτιστική εκδήλωση, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Να σας το διαβάσω. Θα το διαβάσω εγώ που το έχω μπροστά μου, δεν κουράζει. Αν μπορείτε. Παρακαλούμε για πολιτιστική εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διατηρηθεί το αίτημα όμως όπως να γίνεται το πτήσιμο του Αγροτικού Δήμου στην περιοχή Χριστού με τόχη Αγίου Αναργύρων, τάδε 24/6. Από τις 5 έως τις 8, διέλευση των εγχυμάτων προς το μετώπι θα γίνεται παράπλευρο αγροτικό δρόμο. Σας συνάπτουμε χάρτη με τον δρόμο τον οποίο ενδιαφερόμαστε. Σωστά. Σωστά. Ε. Λοιπόν, για καλλιστεία παιδιά, αλόγων κτλ. Ευχαρίστω. Οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Ή για πολιτιστική εκδήλωση με τα άλογα, ευχαρίστω. Προσέξτε λίγο, διότι θα σας υπενθυμίσω τι έγινε πέρυσι, όπου εμείς δώσαμε άδεια σαν Δήμος, όχι άδεια, συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή πολιτιστική εκδήλωση κτλ. Κτλ, 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 και τελικά κατέληξε να πάρει άδεια κόντρα στην γνωμάτιση της υπηρεσίας περιφέρειας από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Και γίναν τότε υποδρομίες κτλ, κτλ. Θα σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κατηγορούμενος δεν βρίσκεται ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά ο Δήμος Δυτικής Λέρου και το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλο που την απόφαση πήρε ο Περιφερειάρχης, όχι εμείς. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν, κυρία Κουκκινέλη, θέλετε να πείτε κάτι από αυτό. Εσείς θα μιλήσετε μετά λίγο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θα κάνετε. Τον κύριο Αλάνη. Θα κάνετε. Δεν ακούγεστε, κύριε Δημοτική. Και ό,τι θα δώσει δεν θα θέλει να επαναδιατυπώσει την πρόταση. Δεν θα θέλει να επιγράψει κάτι άλλο. Θα μιλήσει πρώτα στο Σωματείο. Βεβαίως, φυσικά. Κύριε Τσούκου, θα μιλήσετε εσείς ή κάποιος άλλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Προσωπώ το Σωματείο. Είναι πιο κοντά το μικρόφωνο. Ακούτε. Προσωπώ το Σωματείο της Αγίας Τριάδος. Ονομάζομαι Ζουμπίδης Δημήτρης. Σχετικά με την εκδήλωση αυτή που προαναφέρει, εμείς ζητάμε το χώρο ουσιαστικά για να κάνουμε μια εκδήλωση για το σύλλογό μας. Ωραία. Τώρα, ό,τι είναι για αυτή την εκδήλωση θα το αναλάβει ο σύλλογος. Οτιδήποτε χρειαστεί θα το αναλάβει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ο σύλλογος. Όσον αφορά τα περσινά, δεν υπήρχε για αυτά που έγιναν στην τοποθεσία Ζήγρα, Λοντζάρια κτλ. Που έχει ανοίξει τοπογραφία. Δεν έχει καμία σχέση με την εκδήλωση που πραγματοποιούμε. Το θέμα αυτή καθ' αυτή την εκδήλωση, ωραία, ήτανε για το θέμα του Natura. Εάν πρέπει να γίνεται ή να είναι κάποιος εκεί στο Natura. Εάν μπορεί να πάει στο Natura και
να βρίσκεται εκεί πέρα στην περιοχή. Βέβαια, η Αγική δεν μας πείραζε. Είναι και τα φορτηγά, έτσι δεν είναι. Είναι αυτό το τραγελαφικό που συμβαίνει. Και τα μηχανήματα τα βαριά και τα αυτοκίνητα που περνάνε, όλα αυτά δεν οφειλούν. Και ακόμα εκεί βρίσκεται ακόμα στο στάδιο η υπόθεση προανακριτικό. Θα δούμε πώς θα τελειώσει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όχι, σας το λέω γιατί μας έχουν καλέσει, έχουμε εδώ τις καταθέσεις. Το γνωρίζω. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το αίτημά μας, εμείς ζητάμε το συγκεκριμένο δρόμο για να γίνει η εκδήλωσή μας. Τώρα, το τι εκδήλωση θα κάνουμε και πώς θα το, ό,τι άδειες προβλέπονται και αν προβλέπονται, θα τις αναλάβουμε εμείς. Εμείς θέλουμε απλά και μόνο την παραχώρηση του χώρου αυτό για τις 3-4 ώρες που είναι για την εκδήλωση. Τίποτα. Ναι, εσείς καλά τα λέτε, αλλά καλό θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι θέλω να κάνω γενικά μια εκδήλωση, ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι κανονικά εμείς θα συμφωνήσουμε στο να γίνουν καλυστία αλόγω. Τα πάρτε, να τα περπατάτε, να τα κάνετε βόλτες, να κάνετε κανένα ραχμάλι που λέμε έτσι στα κοντά, στα γρήγορα. Τέτοια πράγματα. Δεν ζητάμε καλυστία αλόγω. Τι ζητάτε. Εκδήλωση γενικώς δεν μπορεί να δώσει δήλωση. Μπορεί. Δεν υπάρχει δικογραφία. Η δικογραφία είναι για το θέμα του Natura. Εάν έγινε εκδήλωση, εκεί πέρα υπάρχει χώρο Natura. Σα πω, αν γνωρίζετε καλύτερα, δεν υπάρχει και ωραία. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν ζητάμε για θέματα καλυστίων οτιδήποτε. Εμείς ζητάμε να γίνει μια εκδήλωση του συλλόγου μας. Τώρα, εάν οποιοδήποτε μπορεί να μου φέρει το νομοθετικό πλαίσιο που να λέει ότι απαγορεύεται να κάνουμε εμείς κάποια εκδήλωση σε κάποιο χώρο που δεν είναι Natura, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι Natura, ας μου το φέρει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να γίνει η εκδήλωση του συλλόγου μας. Κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να το απαγορεύει. Δεν χρειάζεται να απευθύνεστε σήμερα, δεν παίρνω μόνο κόφρα. Εδώ συζητάμε τώρα για να μας ακούσει και. Λοιπόν, ο κόφρα παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο. Τώρα, από τη στιγμή αυτή είναι κρίμα ένα έθιμο και ένα έθιμο που. 96 ετών, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Πρόεδρος. Και μια δραστηριότητα που χαίρει της εκτίμησης όλου του πληθυσμού της Δυτικής Λέσβου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εμένα, μην κοιτάτε εμένα. Εμένα με έχουν σταυρώσει για το θέμα αυτό. Το λέω σε εσάς, ο Πρόεδρος του Δυτικού Συμβουλίου. Και σαν τον Χριστό και σαν τον Άγιο Πέτρο ανάποδα. Εμένα και του κύριου Αξί μας έχει σταυρώσει μαζί. Έτσι, σαν τις χριστές δίπλα-δίπλα. Ο Χριστό που ήταν. Σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σας απευθύνω τους μηχανισμούς. Ωραία. Τώρα, αν το Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να απορρίψει μια τέτοια αίτηση, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη αυτή, να απορρίψει μια αίτηση η οποία είναι για μια εκδήλωση ενός συλλόγου που ενδιαφέρει τόσους κόσμους. Ωραία, κατάλαβα πώς το θέτετε, εντάξει. Κατάλαβα πώς το θέτετε. Κύριε Κοκκινέλη, ορίστε, τι θέλατε να πείτε. Και μετά θέλει να κάνει μια ερώτηση, ποιος είπε ο Αποστόλης. Λοιπόν, με την ευκαιρία, μια που βρίσκεται το Σωματείο Αγίας Τριάδας εδώ, καταρχήν έχω να ενημερώσω ότι σαν αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και περιουσίας προσωπικά γνωρίζετε πολύ καλά ότι μόνη μου έχω 5 δημογραφίες και μια δημογραφία όλο το Δημοτικό μας Συμβούλιο για τις εκδηλώσεις που έγιναν πέρυσι στην περιοχή του Τζάκια. Το τελευταίο διάστημα μας ήρθε από το ΣΥΓΑΠΕΣ και μας υποχρεώνει και έχουμε συνεχώς γνωρίσεις να κάνουμε να αποκαταστήσουμε την περίφραξη, να βάλουμε πινακίδες απαγόρευσης με αυτά που μας ορίζει και να αποκαταστήσουμε όλο τον χώρο της διάνοιξης του δρόμου χειρονακτικά. Όπως γνωρίζετε, η διεύθυνση περιβάλλοντος δεν έχει προσωπικό. Η πολιτική προστασία, η αυτοεπιστασία δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν αυτό χειρονακτικά και μόνο τον χώρο που έχουν οι υπηρεσίες τους ως αναπαιδευτικό στον κύριο Ιωργάνου και στον κύριο Αξί. Οπότε θα παρακαλούσα πολύ, σαν σωματείο, νομίζω θα έχετε τη διάθεση να βοηθήσετε μαζί ο Δήμος, θα πρέπει να είμαστε και εμείς σαν υπηρεσία παρόν, όπως και από τον ΟΦΙΤΕΚΑ που θα παρακολουθούν και μας επιβάλλουν να κάνουμε αυτές τις εργασίες, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, λίγο ξεφεύγουμε τώρα, έχουμε περιθώριο ως τις 30 Αυγούστου και εγώ τους υποσχέθηκα ότι θα ξεκινήσουν οι ίδιοι. Κύριε Κοκκινέλη, θέλει να κάνει μια ερώτηση ο κύριος Σαλατζάς, έχει γεστεί στο λόγο. Μετά εσείς. Είμαστε στη διάθεσή σας πάντως, είμαστε στη διάθεσή σας. Δεν υπάρχει ένα θέμα, είμαστε στη διάθεσή σας. Κύριε Αλάνη, σαν προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας,
πολιτικός προϊστάμενος. Στην εισήγηση δεν είδα μία απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως είχαμε στο προηγούμενο θέμα. Ένα αυτό. Και ποιο λόγο θα κύριε συνάδελφε, γιατί εννοείται για το κύριο Αλάνη, γι' αυτό εδώ ναι. Της τεχνικής. Ναι. Για την Αγία Τριάδα μιλάμε τώρα. Όχι, για δεύτερη μυστικό. Ναι, ναι. Μπορεί να υπάρχει και να μην το είδα. Δεν νομίζω, δεν το είδα πάντως. Θα το ήθελα. Θα το ήθελα. Από την τεχνική υπηρεσία θέλω θέση της τεχνικής υπηρεσίας. Οπωσδήποτε πάνω σε αυτό. Και δεύτερον, διαβάζοντας το πρακτικό του τοπικού συμβουλίου, τα τέταρα σε όλες τις περιπτώσεις θα δίνεται πάρα πολύ σημασία, λέει στη δεύτερη παράγραφο ξεκάθαρα ότι ζητήσανε και αδιαεξαγωγή υποδρομιών. Μπορεί να είναι λαθασμένο. Δεν ξέρω. Λαθασμένο. Και δεν θα πει πέρα γραφτό. Εδώ όμως έτσι γράφει στην εισήγηση που έχουμε. Δεν μπορώ να ελέγξω τι γράφει καθένα. Δεν ρωτάω. Δεν ρώτησε εσά, κύριε Ψούφρα. Δεν, ούτε σε άλλη παράθεση μα. Εγώ τονίζω για να καταλάβετε ότι και εμείς παίρνουμε κάποιες εισηγήσεις που καθόμαστε σπίτι μας και τις διαβάζουμε. Και ερχόμαστε εδώ για να πάρουμε θέση να προστατεύσουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε. Κύριε Αλεξανδρή. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Αναφορικά με το παρακτικό το 22 του τοπικού συμβουλίου, από όσο συζήτησα και με τα μέλη του σωματείου, όντως δεν μπορούν να ελέγξουν, ούτε έγινε, θεωρώ, κάποιο λάθος στη διατύπωση. Αναφορικά τώρα στην περσινή δικογραφία, θα ήθελα να κάνω γνωστό στο σώμα ότι η δικογραφία δεν έχει να κάνει, δηλαδή τα αδικήματα τα οποία έχουν απαγγελθεί και έχουν εισαχθεί πλέον, έχει πάρει το δρόμο, θα φτάσει και στο ακροατήριο, ολοκληρώθηκε η προδικασία. Έχει να κάνει ξεκάθαρα μόνο με την υποβάθμιση περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομοθετικό πλαίσιο όπου να απαγορεύεται η διεξαγωγή υποδρομιών. Όντως, ο Δήμος μπορεί να κάνει την παραχώρηση για τη χρήση και μόνο ενός οικοπαίδου, ενός δρόμου. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο στα 96 έτη που διεξάγεται το έθιμο, τα τελευταία χρόνια που δίνουν ίσα ίσα έμφαση στην ευζοία, επαναλαμβάνω, στην ευζοία και στο τυχόν βασανισμό των ζώων, δεν έχει γίνει ανά την Ελλάδα, δεν έχει σχηματιστεί καμία δικογραφία. Γιατί ενώ διεξάγονται σχεδόν σε κάθε νομό αρκετές υποδρομίες, δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη και δεν έχει ανοιχθεί καμία δικογραφία που να αναφέρεται στην διεξαγωγή τυπικών αγώνων. Ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει σαφές θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο. Αν δεν ήταν ο δώρος που είχε γίνει πέρυσι το σημείο της διεξαγωγής, δηλαδή οι αλληλές, τότε δεν θα υπήρχε καν θέμα άσκησης ποινικής δίωξεως. Και πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, ότι παραβλέπουμε τα βαζάδικα φορτηγά των 40 τόνων, γιατί τόσο είναι το μεικτό τους βάρος, και τις μπουλντόζες και εστιάσαμε... 130, τους αλεξιπτωτιστές, εκεί πέρα τους πουλάκιδες, όλα αυτά, αυτά δεν οπλούν. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως ποινική... Λοιπόν, ακούστε λίγο, εγώ πάντως, μισό λεπτό κύριε Ελλάδη. Κύριε Σιτκάρα, μισό λεπτό να ρωτήσεις. Λοιπόν, για να προλάβω λίγο, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που έχει γυρίσει να μιλήσει για τα άλλα τα θέματα, λίγο. Η πρότασή μου προς το σώμα θα είναι να συμφωνήσουμε να παραχωρήσουμε το δρόμο για τη συγκεκριμένη τέτοια για εκδήλωση η οποία συνάδει με το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας, ακριβώς όπως το διατυπώνω εγώ. Πολύ σωστά. Εντάξει, και από εκεί και πέρα. Εσείς μπορεί να παίρνετε την ευθύνη και καλά κάνετε και την παίρνετε σε σωματείο. Ό,τι και να θέλετε να κάνετε εκεί, εννοείται ότι θα πρέπει να προστατεύσετε ζώα, αναβάτες, κοινό κτλ. Το οποίο σημαίνει, έτσι, ότι για όνομα του Θεού
Εκεί πέρα ξέρετε ποιες κατηγορίες δεν δημιουργούν πρόβλημα. Το γνωρίζετε πλέον πολύ καλά. Εντάξει. Δηλαδή, το ντόπιο το αλογάκι που θα κάνει το αραχμάνι του και θα κάνει με τον γούστο η Ελλαναβάτης κτλ. Κτλ. Μια χαρά είναι. Και τώρα τα μεγάλα, τα άλογα, τα γρήγορα, τα πολύ κτλ. Μέσα τέτοια στην υδρό κτλ. Καλό είναι να λείψουν. Αυτά έχετε για τα γούστα σας τα προσωπικά. Αυτό σας το λέω σαν φιλική συμβουλή σας στρατής Γελαγόντας. Δεχόμαστε κύριε Πρόεδρε συμβουλή σας, απλά σας λέω. Εγώ σας είπα πως, σας είπα μια συμβουλή σαν άνθρωπος, ο οποίος έχω μεγαλώσει με αυτό το έθιμο, το αγαπάω, το παρακολουθώ κτλ. Εντάξει. Έτσι λίγο για, λοιπόν, να, για να κάνουμε πάνω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος Αλεξανδρίδης. Ναι. Γενικότερα, επειδή δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο αυτό της απαγόρευσης των υποδρομιών ή της υπηκής εκδήλωσης, τέλος πάντων, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει παντού πρόβλημα, είναι γνωστά. Διαφημίζονται. Γεια σας το λέω γιατί και το λέω και μπροστά στους όρους με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, οι υπηκοί αγώνες γίνονται όπως λέτε παντού σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Οι παραδοσιακοί. Έτσι, οι υπηκοί αγώνες γίνονται και πάνω στο νησί το δικό μας σε ένα σωρό άλλα μέρη. Τι θέλετε να αναφέρω, θέλω να αναφέρετε το Ήπιος, θέλω να αναφέρετε τα Κεραμιά, τι θέλετε να αναφέρω. Για όλα αυτά, θέλετε να αναφέρω μια Παρασκευή. Που γίνονται τα αραχμάνια μπροστά στο στρατόπεδο και να είστε πάνω σε άσφαλτο. Και πάλι δώσαμε άδεια κτλ. Κτλ. Έτσι, λοιπόν, ναι, μεν, αλλά σας υπενθυμίζω, αγαπητέ φίλε, ότι είδατε ότι τα φώτα μόνο σε εμάς πέσανε. Δεν πέσανε πουθενά άλλο. Διότι, να σας πω, λόγω του σημείου. Άρα λοιπόν, για να το τελειώνουμε το θέμα, δίνουμε άδεια. Συγγνώμη, δεν τελειώσουμε το θέμα, δεν πρέπει να τοποθετηθούμε. Αν δεν ήταν από Natura, δεν θέλετε. Να τοποθετηθώ, δεν. Όχι, να το τελειώσουμε. Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Λαβρά και να κάνω μια ενημέρωση του συναντέλφου. Το σωματείο στην αίτηση που υπέβαλε στο γραφείο Δημάρχου και στη Δημοτική Επιτροπή μιλάει για πολιτιστική εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να διατηρηθεί το έθιμό μας όπως μας εγκρίνεται το κλείσιμο του αγροτικού δρόμου στην περιοχή του Χριστού με τόχη Αγίων Αναργύρων στις 24-24 από 5 έως 8 η ώρα το απόγευμα. Λέει η διάρρηση των οχημάτων προς το Μετόχιο. Διάβασα πριν. Λοιπόν, εδώ δεν αναφέρει πουθενά για υποδρομία. Έρχεται λοιπόν το τοπικό συμβούλιο Δαφείων και γράφει αυτό που γράφει. Αποφασίζουμε τη μη παραχώρηση του δρόμου για λόγους ασφαλείας. Θεωρούμε ότι είναι ακατάλληλο για τέτοια χρήση, διότι είναι πολύ κινδύνος για τα ζώα, αναβάτες και κοινό. Και βέβαια εδώ μιλάει για διεξαγωγή υποδρομιών. Η τεχνική υπηρεσία με βάση τα δύο έγγραφα αυτά απάντησε κύριε Αλατζά. Μήπως δεν υπάρχει, επειδή ήταν το θέμα εκτός υπηρεσίας, δεν υπάρχει... Όχι, υπάρχει το έγγραφο που απευθύνεται στην Δημοτική Επιτροπή. Ουσιαστικά διαβιβάζει το αίτημα του Συλλόγου της Αιγαίας Τριάδας και την απόψη του τοπικού συμβουλίου χωρίς να παίρνει θέση. Εμείς αυτό που πρότεινα και εγώ, δίνουμε το παραχωρούμε τον δρόμο. Παραχωρούμε τον δρόμο για εκδήλωση η οποία έχει να κάνει με το πανηγύρι της Αιγαίας Τριάδας, έτσι. Και το σωματείο οφείλει να φροντίσει για τα νόμιμα, ό,τι προβλέπονται εκ του νόμου. Τι εκδήλωση θα κάνει. Θα φροντίσει να είναι νόμιμη, θα φροντίσει να είναι ασφαλής κτλ. Κτλ. Με δικιά του ευθύνη. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχει την ακριβότητα. Εντάξει, κύριε Σικά, τι θέλετε εσείς. Ήθελα να πω να παραχωρηθεί ο χώρος αυτό για το σωματείο και δεν νοείται σε μια περίοδο που γίνεται τέτοια εκδήλωση που έχει 96-100 χρόνια πορεία να την ακυρώνουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να τη στηρίζουμε τις εκδηλώσεις. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το περσινό διαδικαστικό εκεί των δικαστηρίων, να βρεθεί ένας τρόπος, Πρόεδρε,
Ορίστε. Θα ήθελα να βρεθεί ένας τρόπος η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ας το δει και κάποιος νομικός, θα το να είναι καλυμμένο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, συμφωνούμε κύριε. Δεν θα το πω, κύριε Δεόρδα, να τελειώνουμε. Όχι διεξαγωγή υπηκών αγών. Εντάξει, ορίστε κύριε Δεόρδα. Θα εστιάσουμε σε δύο θέματα. Κύριε Ξαδρή, διεξάγονται, όπως είπε και ο πρόεδρος, υπηκοί αγώνες και στο νησί μας, αλλά και σαν να μέλη, σε πάρα πολλά χωριά και σε πολλές περιόδους. Δηλαδή... Και συνήθως επί τη ευκαιρία τοπικής εορτής κάποιου Αγίου. Ήταν αυτό μια ανακάλυψη κάποιων τοπικών εδώ πέρα παραγόντων που δεν θέλανε να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Αυτό είναι το ρεζιμέ. Γιατί ήταν το Natura, αυτή ήταν η ανακάλυψη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας, κάποιων τοπικών δημοσιογράφων που χρειαζόταν και θέλανε και δεν μπορούσαν να απαγορεύσουν τις επικές εκδηλώσεις και πήγανε στο Natura. Πριν 10 μέρες έγινε διεξήχθησαν αγώνες υπηκοί και μάλιστα με καθαρό αίμα που είναι υποτίθεται όσοι δεν είναι γνώστες φοβούνται ακούγοντας τη λέξη καθαρό αίμα ότι αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Έγινε στην πλάτη στα Μεστεγνά. Η περιφέρεια πήγε πολύ κάτω. Η περιφέρεια ήταν μια Κυριακή. Απλά το σημείο δεν είχε θέμα ούτε με υποβάθμιση περιβάλλοντος ούτε Natura. Λοιπόν, απλά πατήσαμε, ήταν πιασάρικο το θέμα. Πώς συμβούλιο, γιατί διαφώνησε. Φοβήθηκε για την ασφάλεια των ανταλλακτών. Ήταν πέρυσινά, αλλά πέρυσι υπήρξε μια παρανόηση. Ήταν άλλο το αδίκημα. Λοιπόν, εντάξει, το καταλάβω. Κύριε Ροδάρο, κάτι μια προσέξη. Τώρα, μάλλον, διαρωτώ με συνάδελφοι, τι κάνει ο Νιάος στα κεραμίδια, δηλαδή. Υποδρομίες θα γίνουν. Έτσι, είχα να το διαβεβαιώσει, εντάξει, δεν το ξέρω. Εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν θα γίνει μόνο υποδρομή. Εγώ σας ρωτάω συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι θα κάνει υποδρομή. Και το εδράζω σε συγκεκριμένα γεγονότα. Αν δεν πήγα να κάνω υποδρομή, ο φίλος Παναγιώτης έκανε προκριστορία για να διαπλατήσει τον δρόμο. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα γίνει υποδρομή. Οπότε και υποδρομή. Εντάξει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν θα γίνουν υποδρομίες. Συγκεκριμένο. Άρα, συζητάμε το θέμα για υποδρομίες. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε άλλο ένα θέμα. Τι θα δώσουμε εμείς είναι ένα άλλο θέμα. Συζητάμε όμως για υποδρομίες. Ρε παιδιά, σας βλέπω, είστε η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα δεν είναι πληθώρα εκδηλώσεων. Έχει μια πληθώρα εκδηλώσεων. Την Κυριακή γίνονται κάποιες συγκεκριμένες, τη Δευτέρα κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Θέλουμε άδεια για να γίνουν αυτές οι συγκεκριμένες. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να νομοθετηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα. Γιατί το πάτε στην εξέδρα, επειδή καταλαβαίνω ότι είστε φαν των υποδρομιών. Δεν είναι κακό. Δεν του παρέσουν κάτι καμιά λύση και δεν μου αρέσουν. Απλά σας ρωτώ γιατί. Διότι πρώτον έχω ένα πρακτικό εδώ από ένα τοπικό συμβούλιο που αναφέρεται σε υποδρομίες. Άρα ισχύει αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι έχω δεχτεί τουλάχιστον 15 τηλεφωνήματα από περίπου σε εκεί τη περιοχή, οι οποίοι οι άνθρωποι αγωνιούν για τα κτήματά του δίπλα και για τι εναλλάξει του και για όλα αυτά. Και δεν θα κάνουν τώρα και λέω, τα... Δεν ξέρω, θα κάνω και 2.000 ευρώ, δεν το ξέρω. 2.000 ευρώ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ακούστε με λίγο. Στον πρόεδρο απευθύνομαι, δεν απευθύνομαι τώρα σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Ιορδάνο, η τοποθέτησή σας ποια είναι. Η τοποθέτησή μου είναι λοιπόν, κάθε φορά που συζητάμε ένα θέμα, λαμβάνουμε υπόψη την άποψη του τοπικού συμβουλίου. Γιατί την αγνοούμε. Εδώ υπάρχει μια άποψη. Κάθε φορά βρωμοδοτική βέβαια. Και εσείς κύριοι συνάδελφοι, πάντα ρωτάτε την άποψη του τοπικού συμβουλίου. Ωραία, γιατί το αγνοούμε, το βάζουμε στην κουβέντα μας. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, μην πετάγεστε για να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό. Εσείς τι, εσείς συντάσσεστε δηλαδή με την άποψη. Συντάσσεστε με την άποψη του τοπικού συμβουλίου, αυτό μου λέτε. Όχι, σας λέω γιατί δεν συζητάμε για την εκτίμηση αυτή. Λοιπόν, ο πρόεδρος διαμορφώνει την πρόταση όπως ψηφίζεται και αυτός θα το κάνει και σήμερα. Κύριε Αλεξανδρή, ένα τελευταίο και βασικά λόγω των νομικών σας γνώσεων. Επαναλαμβάνουμε και γίνουμε κουραστικός ο λόγος που όχι μόνο το συγκεκριμένο τοπικό, το οποιοδήποτε τοπικό, ενθυμούμενο τα περσινά γεγονότα, θεωρεί ότι είναι συνυφασμένο η άσκηση ποινικής δίωξης
του κάθε κοινοτάτη και του Δοτικού Συμβουλίου με τη διεξαγωγή υπηκών αγώνων. Δεν έχει να κάνει. Αν δει κάποιος το κατηγορητήριο στο ορθιστόπι, για το οποίο έχω λάβει γνώση και έχω δει ακριβώς τα αντικείμενα τα οποία έχουν επαγγελθεί, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη λέξη άλογο. Απλά κύριε Γελαγόπη, κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρχε σύγχυση, θεωρούν ότι δίνοντας το OK στο να γίνουν αγώνες, κάθε χρόνο θα γίνεται άσκηση νέας ποινικής διώξεως. Λοιπόν, όπως και να έχει το ζήτημα, λοιπόν, η πρόταση η οποία διαμορφώνεται είναι ως εξής. Ότι ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί με την παραχώρηση του δρόμου, τις ώρες που είπατε, όπως τα είπατε κτλ. Έτσι, σε σχέση με εκδήλωση που έχει να κάνει με την πανήγυρη της Αγίας Τριάδος. Είμαστε σαφείς. Λάβετε σας παρακαλώ πάρα πολύ υπόψη μου, γιατί όταν έρχομαι και τα βλέπω κι εγώ, θέλω να βλέπω ωραία πράγματα, εντάξει, τις παρατηρήσεις που σας έκανα σαν φίλος. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά, να μην τα αναφέρουμε και τα λοιπά, τι πρέπει να προσέχετε. Βλέπετε ότι και στην Αγία Παρασκευή που κάνουν μόνο ραχμάνια δεν δημιουργείται πρόβλημα. Αφήστε τα... Εντάξει, λοιπόν, κύριε, ψηφίζουμε. Είναι ο Χριστός, λέγεται, στο μετόχειδό των Αγίων Αναρχείρων. Είναι κοντά στην Κανονή, αλλά ανοίξει την τοπική κοινότητα ταφείων. Πού να σου πω τώρα, είναι στο Παρθένι. Στο Παρθένι. Γινόταν και παλιά εκεί. Και μάλιστα παλιά τα δάφια εκεί είχαν και γαϊδροδρομίες κάνανε κάποτε, αν θυμούνται οι παλιοί. Και αυτές παράδοσες γίνανε. Γι' αυτό δεν ακόμη γάιδρο για γάιδρο. Πουλήσαν για σαλάμια όλοι, λοιπόν. Ορίστε και. Νομίζω πρέπει να γίνει ονομαστική. Ονομαστική θα γίνει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καταρχήν, ονομαστικά, ποιοι είναι κατά λευκό ή παρόν, να μου πούνε. Ονομαστικά. Ρε παιδιά, το μαζεύω, εντάξει. Θα πεις εσύ, εγώ είμαι κατά, μου σημειώνω εγώ, εντάξει. Το παίρνω έτσι. Ποιοι είναι κατά λευκό ή παρόν, να σου κάνω έξω να βάλω στο φυσικά. Γιατί μπορεί να υπήρχε κάποιος διαφορετικός ψήφος. Ονομαστικά, εσείς, πείτε μου, σας ακούω, θα σας πάω το μικρόφωνο την ψήφο σας. Πρέπει να γραφτεί. Είναι σοβαρό το ψήφιση αυτή, είναι πολύ σοβαρή. Και εγώ δεν θέλω να πάω κατηγορούμενος. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, είπα ονομαστική για να πάρω την ευθύνη του ψήφου μου και η παράταξη ο καθένας να πάρει. Αλλά λέτε... Εμείς, χωρίς την αλλαγή του τοπικού συμβουλίου και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, πάμε κατά. Και, εσύ πας κατά. Ναι, ωραία. Εγώ. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, έχουν φανατωθεί άλογα, διαφωνώ με τον κύριο Αλεξανδρή και πάνω στη Μυτιλίνη και πριν 2 χρόνια. Καλά, το άλογο πρέπει να σπάσει το πόδι. Δηλαδή ότι δεν έγινε ατύχημα που λες. Εσείς είστε κατά, κύριε Βαλεντίνη. Κατά. Εσείς κύριε Κόμπρα κατά. Εσείς κύριε... Πριν πεις σε ψηφοφορία, μπορώ να κάνω μια πρόταση. Και τώρα φτάσαμε. Ναι, εντάξει, δεν ήξερα ότι το υπήρχε απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο. Νόμιζα ότι ήταν λόγω νατούρας. Όχι, δεν το. Μήπως πρέπει να μπει θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο ξανά μετά αυτό και να είναι και εδώ ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου να εξηγεί γιατί είπαν όχι. Κάποιος δεν μπορεί να είναι. Βέβαια, να σου πω κάτι. Γιάννη, ο Σύλλογος, το Σωματείο, στην αίτησή του για το τέτοιο έκανε και εκδήλωση στο Τοπικό Συμβούλιο Δαφείων. Το Τοπικό Συμβούλιο Δαφείων πήρε και έβαλε την λέξη υποδρομίες μέσα. Κατάλαβε τι έγινε. Το τοπικό συμβούλιο που είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη υποδρομίες, ο Σύλλογος γύρισε τον δρόμο για εκδήλωση. Κατάλαβες τι έγινε. Αυθαίρετα μπήκε ο όρος αυτός. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, εσύ κατάλαβε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ λεπτά τα θέματα των παραδόσεων και επίσης της ασφάλειας. Εγώ θα συνταχτώ με αυτό που είπε ο κύριος Γιαμαγώτης. Εάν τηρηθούν τα πλαίσια τα οποία θα αποκλείσουν τα 4 που λένε, ξέρετε τι είναι σύλλογος, τα 4 και τα γρήγορα, γιατί όπως και στην Αγία Παρασκευή
δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ραχμάνια, γίνονται κανονικά οι εκδηλώσεις. Εγώ συντάσσομαι αν είναι νομικό το, δηλαδή δεν είναι νόμιμα τα πράγματα και δεν υπάρχει πρόβλημα με κάποια παρατυπία. Με δυο λόγια αυτό που είπε ο κ. Πρόεδρος, εγώ συντάσσομαι αυτή την πρόταση να γίνουνε, αλλά να γίνουνε στα όρια που πρέπει να γίνουνε. Εντάξει, θα το συντάξουμε όπως πρέπει. Πάμε. Αυτό. Όπως είπε ο κ. Σικάς, δηλαδή να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτό. Δεν είμαστε εδώ πέρα για ούτε για να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανένα έθιμο, τίποτα. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Εντάξει, καλά. Αυτό από μένα. Γιάννη. Συμφωνούμε. Απλώς έκανα την πρόταση να είναι ο πρόεδρος και τέτοια πράγματα που υπάρχουν σε μεγάλη αντιπαράθεση. Έπρεπε να είναι ο πρόεδρος του τοπικού να εξηγεί για ποιο λόγο δεν ψήφισε αυτό το θέμα. Εμείς όταν εμείς όταν κάνουμε τις συνεδρίες θέλουμε σώμα. Πρόεδρε, δεν τα έχουν. Εγώ δεν είχα δεν εξηγήσει κάτι. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Συμφίλε, να δικαιολογήσετε ψήφο. Να δικαιολογήσετε ψήφο, θα λέτε. Ο κύριος Ιορδάνος δικαιολογήσει ψήφο. Κύριε συνάδελφοι, εννοείται ότι δεν έχω μικρόφωνο. Λοιπόν, φαντάζομαι ακούγομαι για την καταγραφή. Λοιπόν, συμφωνώ με το σωματείο σας. Είναι παράδοση όντως και εγώ και εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν το συζητάμε. Έχω όμως και θέλω να καταγραφεί ψηφοσμό θετικός όσον αφορά την θέση που έχει, την πρόταση μάλλον που έχει κάνει ο πρόεδρος. Θέλω να γίνει μια καταγραφή. Επειδή έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων που έχουν όμορφες ιδιοκτησίες εκεί στην περιοχή και φοβούνται για τις ιδιοκτησίες τους, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ τις ζημίες που θα γίνουν σε σειρματοπλέγματα και σε κατασκευές που ήδη υπάρχουν να δεσμευτείτε σήμερα ότι θα τις επανορθώσετε. Δεν λέω για τη ζημιά που θα γίνει στον δρόμο, θα την επανορθώσω εγώ. Τι ζημιά θα γίνει στον δρόμο? Ελάτε να δούμε. Είναι έτσι που γίνεται εκεί πάρα πολλά χρόνια, το θέλει ο κόσμος εκεί. Το θέλει και ο ντόπιος εκεί. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να τεκμηριώσει ψήφο. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να τεκμηριώσει ψήφο, λέμε. Οι υπόλοιποι είστε θετικοί, λοιπόν. Είπαμε αυτά που λέμε. Θετικοί. Ωραία. Συγχρόνω.